Η εξέλιξη είναι συνώνυμο με την ανθρωπότητα. Το είδος μας είναι χαρακτηρισμένο ώστε να εξελίσσει τα πράγματα και να τα φέρει προς όφελός του. Έτσι λοιπόν έχει γίνει και με την τεχνολογία που αφορά στη θάλασσα. Στο ψάρεμά μας η τεχνολογία παίζει πολύ βασικό ρόλο. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ένα από τα βασικότερα μηχανήματα και βασικά τεχνολογία που χρησιμοποιούμε είναι η τεχνολογία του ήχου, ηχοβολισμός. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με το βυθόμετρο και πήγαμε στον ανιχνευτή ψαριών. Θέλω να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα. Το βυθόμετρο, το λέει και η λέξη, μετράμε το βάθος. Έτσι ξεκινήσαμε. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ο άνθρωπος εξέλιξε την τεχνολογία αυτή, ήρθανε οι ανιχνευτές ψαριών. Δηλαδή, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, εκτός από το βάθος που ήταν η πρώτη πληροφορία που έπαιρνε ο κάθε ψαράς, ο κάθε ένας που ενδιαφερότανε να ψαρέψει, είχαμε και την ανίχνευση των στόχων, δηλαδή των ψαριών. Έτσι ήρθε η εξέλιξη των ανιχνευτών ψαριών. Τι εννοούμε δηλαδή με τον όρο ανιχνευτής ψαριών? Εννοούμε τη συσκευή, το μηχάνημα που μπορεί να μας δείξει στην οθόνη μας τους στόχους, δηλαδή τα ψάρια. Και όχι μόνο. Αυτό αποτελείται στην ουσία από δύο πράγματα, δηλαδή την κύρια μονάδα και τον αισθητήρα. Τον αισθητήρα θα ήθελα να τον ονομάζουμε μάτι ή βεντούζα, ένα από τα δύο. Έτσι έχουμε μάθει στην γλώσσα μας, στην ψαρευτική. Ας το πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Η κύρια μονάδα, δηλαδή το βυθόμετρο, ο ανιχνευτής ψαριών, παράγει ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός βασικά μετατρέπεται σε ήχο μέσω του ματιού. Δηλαδή, εκπέμπουμε τον ήχο από το μάτι, τον στέλνουμε στο βυθό και επιστρέφει. Τώρα, το τι θα δούμε θα απεικονιστεί στο χρήστη με κάποιο γραφικό στοιχείο, με χρώματα πλέον, γιατί στο παρελθόν ήταν μονόχρωμα, και σε οθόνες σύγχρονες όπως είναι οι LCD οθόνες, όπως είναι οι LED οθόνες. Φανταστείτε ότι παλιότερα όλο αυτό γινόταν σε χαρτί, δηλαδή ήταν χαρτογραφικά. Τώρα πλέον έχουμε σε σύγχρονες οθόνες με πολύ ψηλές αναλύσεις. Η κατασκευή και το τι περιλαμβάνει η κύρια μονάδα αλλά και ο αισθητήρας μας στο μάτι είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, πρέπει να έχουν μάλλον τα χαρακτηριστικά που θα μας κάνουν να επιλέξουμε το σωστό βυθόμετρο ή ανιχνευτή ψαριών και το σωστό μάτι ανάλογα με το σκάφος και το ψάρεμα που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, η κύρια μονάδα πρέπει να έχει την κατάλληλη ισχύ, το κατάλληλο μέγεθος της οθόνης, αλλά και την κατάλληλη ανάλυση που επιθυμούμε και είναι ιδανικό για το ψάρεμα που θέλουμε να κάνουμε, και αντίστοιχα πρέπει το ίδιο να είναι και το μάτι, δηλαδή ίδια ισχύ και ίδια χαρακτηριστικά και κατάλληλα χαρακτηριστικά για να τοποθετηθεί στο σκάφος μας. Παράδειγμα, τι εννοώ? Όπως είπαμε, κύρια μονάδα είναι ένας επεξεργαστής και βγάζει ηλεκτρισμό, δηλαδή τον μεταφέρει στο μάτι με ένταση, με ισχύ. Αυτό καθορίζει το πόσα κιλοβάτ θα είναι. Δηλαδή, επιλέγουμε τη μονάδα των επεξεργαστή μας να έχει την κατάλληλη ισχύ. Θέλουμε 600 βατ, 1 κιλοβάτ, να βγάζει 2 κιλοβάτ, 3 κιλοβάτ, ανάλογα τι θέλουμε να κάνουμε. Το ίδιο αντίστοιχα πρέπει να είναι και το μάτι. Δηλαδή, το μάτι μας να είναι 600 βατ, 1 κιλοβάτ. Αυτά τα δύο ως συνδυασμός θα μας δώσουν το κατάλληλο αποτέλεσμα. Έχοντας κάνει μια αναφορά ώστε να ξεχωρίσουμε τι είναι βυθόμετρο και τι ανιχνευτής ψαριών και από τι αποτελείται τα κύρια μέρη, σε επόμενο επεισόδιο θα αναλύσουμε πιο τεχνικά πώς λειτουργεί ο ανιχνευτής ψαριών για να μας δώσει τα ωφέλη που θέλουμε. Με βάση την αναφορά που κάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο για τους ανιχνευτές ψαριών, πάμε να δούμε λίγο πιο τεχνικά πώς το καταφέραμε και τι πλεονεκτήματα έχουμε. Εμείς αυτό που ανιχνεύσαμε στην ουσία ήταν ο αέρας που έχουν τα ψάρια ή που βγάζουν τα ψάρια. Ένα στοιχείο που μας βοηθά είναι ότι στέλνοντας ήχο και ο ήχος ανιχνεύει αέρα μέσα στο νερό, γυρνάει πολύ πιο δυνατά πίσω σε εμάς. Αυτό κατάφερε ο άνθρωπος και κατάλαβε και τους βοήθησε ώστε η επιστροφή αυτή να την μεταφέρουν σε εικόνα, να μπορεί ο χρήστης να δει μια εικόνα. Δηλαδή, χτυπώντας κάποιον αέρα που βγάζουν τα ψάρια, εμείς μπορούσαμε στην ουσία να το ζωγραφίσουμε σε ένα χαρτί και να καταλάβουμε ότι εκεί βρίσκονται κάποιοι στόχοι και να πάμε να τους πιάσουμε. Αυτή ήταν στην ουσία η βοήθεια που μας έδωσε στην αρχή το βυθόμετρο. Με την πάροδο του χρόνου, βέβαια, εξελίχθηκαν τα πράγματα και έχουμε πάρα πολύ ωραία γραφικά στις οθόνες μας.
Τώρα, ο ήχος ταξιδεύει μέσα στο νερό πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στον αέρα. Δηλαδή, ταξιδεύει με 1500 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, ενώ στον αέρα ταξιδεύει περίπου με 340 μέτρα το δευτερόλεπτο. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι ότι ανοιχνεύοντας ένα κοπάδι ψαριών στα 750 μέτρα, πώς το καταλαβαίνουμε? Γιατί ο ήχος επιστρέφει περίπου σε μισό δευτερόλεπτο. Οπότε ξέρουμε εμείς ότι με βάση το λογισμικό, κάνει έναν υπολογισμό και ξέρει ότι για να γυρίσει σε μισό δευτερόλεπτο, αφού κάνει 1500 μέτρα το δευτερόλεπτο, το μισό είναι 750. Οπότε το κοπάδι βρίσκεται στα 750 μέτρα βάθος. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο άνθρωπος και έκανε τους υπολογισμούς, τους μετέφερε στον επεξεργαστή και παίρνουμε εμείς τώρα τα στοιχεία που θέλουμε. Αυτή την τεχνολογία στην ουσία τη δανειστήκαμε από κάποια ζώα πάνω στη φύση, στη γη μας, όπως είναι οι φάλινες αδερφίνια ή ακόμα και οι νυχτερίδες στην ξηρά, που χρησιμοποιούν την τεχνολογία την ηχοβολιστική, που στην ουσία εμείς την αναφέρουμε και θα την έχετε ακούσει και εσείς πάρα πολλές φορές με τη λέξη σόναρ. Όπως αναφέραμε, τον ήχο τον στέλνουμε στο νερό μέσω του ματιού και δημιουργώντας ηλεκτρισμό, και τον ηλεκτρισμό τον κάνουμε υπερηχητικά σήματα. Έτσι λοιπόν εμείς αυτό που καταφέραμε είναι ότι στέλνοντας τον ήχο προς το βυθό και λαμβάνοντας την επιστροφή του, ανάλογα με το ποσοστό της επιστροφής του σήματος, ξέρουμε αν είναι βράχια, δηλαδή έχουμε πολλή επιστροφή, αν είναι ψάρια έχουμε λιγότερη επιστροφή και αν είναι πιο μικρή στόχη ή μαλακή στροφή, όπως είναι τα καλαμάρια, όπως είναι τα ψηλά ψάρια, έχουμε λιγότερη επιστροφή. Οπότε όλα αυτά μαζί με την απόσταση που έκανε, το χρόνο που έκανε ο ήχος να επιστρέψει, τα εμφανίζουμε στην οθόνη μας με διάφορα χαρακτηριστικά που τα χρησιμοποιούμε στο ψάρεμά μας. Δηλαδή, ξέρουμε αν είναι σκληρός ο βυθός, αν είναι μεγάλα ψάρια, αν είναι μικρά ψάρια, αν είναι καλαμάρια. Το επόμενο βήμα είναι να δούμε τις συχνότητες με τις οποίες στέλνουμε τον ήχο. Αυτά θα τα δούμε σε επερχόμενο επεισόδιο. Μείνετε μαζί μας. Κεφάλαιο συχνότητες. Ο ήχος ταξιδεύει με κάποια συχνότητα. Δηλαδή, με υψηλές συχνότητες ή χαμηλές συχνότητες. Τις συχνότητες τις μετράμε σε kHz. Οι υψηλές συχνότητες, πρακτικά, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι ότι έχουν καλή ανάλυση, αλλά δεν ταξιδεύουν βαθιά. Οι χαμηλές συχνότητες δεν έχουν τόσο καλή ανάλυση, αλλά ταξιδεύουν βαθύτερα. Για να κατασταλάξουμε ποιες θα χρησιμοποιήσουμε, ο άνθρωπος είπε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τη 200 συχνότητα. Βέβαια, αυτό ήρθε μετά από πολλές μετρήσεις και πολλές έρευνες. Η 200 συχνότητα είναι για το ψάρεμά μας κατάλληλη για να έχουμε καλή ανάλυση του βυθού και καλή ανάλυση των στόχων. Και η 50 είναι για να πηγαίνουμε βαθύτερα, όχι με τόσο καλή ανάλυση, αλλά για να μπορούμε να δούμε σε μεγάλα βάθη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες συχνότητες, όπως είναι 28, όπως είναι 32, όπως είναι 15 συχνότητα, 15, όπως λέμε στην κοινή έτσι, γλώσσα μας, στην ψαρευτική, που από εκεί και πέρα αυτές χρησιμοποιούνται για εξειδικευμένους σκοπούς, δηλαδή μεγάλα αλιευτικά σκάφη ή ερευνητικά σκάφη. Ανάλογα με τη συχνότητα που χρησιμοποιούμε, εκπέμπουμε τον ήχο υπό κάποια γωνία, δηλαδή ένα πράγμα σαν χωνή που τον ονομάζουμε κόνος. Ανάλογα με το άνοιγμα αυτού του κόνου, όσο πηγαίνει βαθύτερα ανοίγει, ανάλογα με το άνοιγμα αυτού του κόνου έχουμε και την ανάλυση στο βυθόμετρό μας. Άρα λοιπόν, σαν παράδειγμα, πολύ απλό για να έχουμε εμείς στο μυαλό μας και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, όταν είναι στενή η συχνότητα μπορεί και χτυπάει και χτενίζει, όπως λέμε στη γλώσσα μας, το βυθό, δηλαδή έχοντας μια κοιλότητα ή δύο μονόπετρα μπορούμε να τα χτυπήσουμε με στενές δέσμες και να τα γράψουμε στην οθόνη μας όπως ακριβώς είναι, ενώ αν έχουμε μια φαρδιά συχνότητα θα τα καλύπτουμε αυτά μεταξύ τους, δηλαδή δύο ίδια μονόπεδα θα τα χτυπήσουμε όλα μαζί, θα μας τα φέρει όλα μαζί στην οθόνη και δεν θα καταλάβουμε αν υπάρχουν δύο και θα μας τα δείξει σαν ένα. Το ίδιο είναι όταν έχουμε διάφορα κυλώματα, δηλαδή στα κυλώματα μπορεί η στενή δέσμη να μπαίνει μέσα στα κυλώματα αυτά και να τα έχουμε στην οθόνη μας. Ενώ αν έχουμε τα μικρές σχισμές, όπως λέμε στο ψάρεμα, ή χαράκια, όταν έχουμε φαρδιά δέσμη δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα δούμε, γιατί πολύ απλά δεν χωράει να μπει μέσα και να μας φέρει αυτό που θέλουμε εμείς, την ανάλυση που πραγματικά αναζητάμε. Γιατί μέσα στα χαράκια είναι και τα ψάρια, έτσι, αυτό μην ξεχνάτε. Πάμε να δώσουμε δύο παραδείγματα για να καταλάβουμε τι θέλουμε εμείς να πάρουμε από τις συχνότητες. Δηλαδή, όταν θέλουμε να ψάξουμε ένα χώρο, να δούμε αν έχει ψάρια, αν έχει κάτι ενδιαφέρον, χρησιμοποιούμε φαρδιά συχνότητα. Ασχέτως αν η φαρδιά είναι για να πάμε βαθύτερα, δηλαδή η 50 συχνότητα. Οπότε έχουμε φαρδιά δέσμη, σκανάρουμε μεγαλύτερο εύρος από τον πυθμένα. Αν θέλουμε να δούμε λεπτομέρεια, βάζουμε την υψηλή συχνότητα που έχει στενή δέσμη για να δούμε λεπτομέρεια στο ανάγλυφο του βυθού. Και εννοείται θα δούμε καλύτερα και τα ψάρια.
Παραδείγματος χάρη, αν ξέρουμε και θέλουμε ότι, αν ξέρουμε ότι ο τόπος έχει κάποια χαράκια και θέλουμε να ψάξουμε κάποιο χαράκι, θα χρησιμοποιήσουμε στενή δέσμη για να έχουμε μια καλή χαρτογράφηση. Αν θέλουμε να δούμε αν υπάρχει στην περιοχή μας ένα μονόπεδο ή ένα ναυάγιο, θα βάλουμε τη φαρδιά δέσμη. Ή φαρδιά δέσμη για να δούμε αν ο τόπος κρατάει ψάρια γενικότερα. Αυτά όσο αφορά τις συχνότητες σε ένα πρώτο επίπεδο, συνεχίζουμε στα επόμενα επεισόδια με μεγαλύτερη ανάλυση. Θα δούμε σήμερα αυτό το περιβόητο μάτι ή αλλιώς βεντούζα ή τραντιούσερ ή αισθητήρα βάθους, τα χαρακτηριστικά του και πώς θα το επιλέξουμε. Πρώτο και βασικότερο είναι ο τύπος του σκάφους. Τι σκάφος έχουμε, για να δούμε ποιο είναι το κατάλληλο και ποιο ταιριάζει για εγκατάσταση στο σκάφος μας. Δεύτερο κριτήριο είναι τι ψαρέματα θέλουμε να κάνουμε και σε τι βάθη, για να ξέρουμε την ισχύ του ματιού. Και επόμενο κριτήριο και τελευταίο είναι τι τεχνολογία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Συμβατή τεχνολογία ή chirp τεχνολογία ή multi-beam τεχνολογία. Θα τα πούμε αυτά σε επόμενα επεισόδια. Πρώτη επιλογή, όπως είπαμε, είναι να δούμε το σκάφος. Παραδείγματα, αν έχουμε σκάφος με εξολέμβια, συνήθως παίρνουμε μάτια που θα τοποθετούμε στον καθρέφτη, δίπλα στη μηχανή. Αν έχουμε ξύλινα σκάφη, θα πάρουμε ένα τραντιούσερ, ένα μάτι που θα πάει περαστό από κάτω, δηλαδή τρυπητό, να περάσει και συνήθως αυτά είναι μπρούτζινα μάτια. Υπάρχουν μάτια low profile, χαμηλού προφίλ, που πηγαίνουν σε ταχύπλοα σκάφη, πάλι περαστά και δεν εξέχει κάτι από κάτω το καραβάκι που λέμε που θα είχε αν βάζαμε ένα μπρούτζινο μάτι, αντίστοιχο πάλι. Υπάρχουν και μάτια εσωτερικής τοποθέτησης, δηλαδή μπορούμε να κολλήσουμε εσωτερικά το μάτι μέσα από το σκάφος και να εκπέμπουμε στο βυθό. Τώρα είπαμε, αφού επιλέξουμε ποιο μάτι είναι κατάλληλο για το σκάφος μας, πάμε να δούμε πού θα ψαρέψουμε και τι θέλουμε να ψαρέψουμε. Θα ψαρέψουμε μέχρι τα 50 μέτρα, μέχρι τα 100, μέχρι τα 1000, για να επιλέξουμε την ισχύ. Η ισχύ είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν θέλουμε να πάμε μέχρι 300 μέτρα, θα πάρουμε ένα μάτι 600 W. Και ένα μάτι 300 W με τεχνολογία chirp, γιατί έχουν βγει και 300 W τώρα, και αυτό κατάλληλο είναι. Αν θέλουμε να πάμε στα 500, 600, 800 μέτρα, θα πάμε σε ένα μάτι 1 kW. Οι διαφορές ποιες είναι, ο όγκος του είναι πολύ πιο μεγάλα και πολύ πιο ακριβά. Όσο μεγαλώνουμε σε ισχύ, τόσο μεγαλώνουμε σε τιμή. Το ίδιο και στα βυθόμετρα. Όσο μεγαλώνουμε σε οθόνες, σε ίντζες δηλαδή, σε μεγέθη οθονών, τόσο ακριβότερα είναι. Βέβαια, πάρα πολύ προσοχή το μάτι να είναι συμβατό με τον επεξεργαστή, με την κύρια μονάδα που είπαμε στα προηγούμενα επεισόδια, δηλαδή με τον ανιχνευτή ψαριών που έχουμε αγοράσει. Δεν θα πάρουμε ένα μάτι που έχει ναι μεν την τεχνολογία σαν κατασκευή, αλλά δεν μπορεί να τη δουλέψει το βυθόμετρό μας, ούτε έναν ανιχνευτή ψαριών, ένα βυθόμετρο που έχει την τεχνολογία που δεν μπορεί να δουλέψει το μάτι μας. Άρα, για να συνοψίσουμε, πολύ βασικό και σημαντικό είναι να επιλέξουμε το σωστό μηχάνημα για τη σωστή χρήση. Αν δεν γνωρίζουμε, θα πρέπει να μιλήσουμε με τον κατασκευαστή ή με κάποιον αξιοδοτημένο συνεργάτη. Αυτά λοιπόν είναι κάποιες βασικές αρχές για τη σωστή επιλογή του ματιού, για να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Τεχνολογία ματιών. Απλή τεχνολογία, συμβατική τεχνολογία και chirp τεχνολογία. Ποια να επιλέξω για το ψάρεμά μου και ποια είναι κατάλληλη για μένα. Στην ουσία, η chirp τεχνολογία που έχει έρθει πρόσφατα μας δίνει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και πολύ μεγαλύτερη ανάλυση από τη συμβατική τεχνολογία. Τη συμβατική τεχνολογία αρχίζει και εξαλείφεται. Βέβαια, υπάρχουν κάποια συστήματα όπως η μέτρηση μεγέθους ψαριών και η αναγνώριση των υλικών του βυθού που δουλεύουν μόνο με αυτή την τεχνολογία. Οπότε πολλοί ψαράδες επιλέγουν να τη χρησιμοποιήσουν γιατί αυτές οι δύο τεχνολογίες είναι πολύ χρήσιμες και σημαντικές για το ψάρεμά μας. Η απλή τεχνολογία δουλεύει σε σταθερές συχνότητες 50 και 200. Είπαμε 50 για βαθιά, 200 για ρηχά. Η chirp τεχνολογία συνδυάζει και δουλεύει σε ένα εύρος συχνοτήτων. Δηλαδή, αν πούμε ότι σε μία δουλεύουμε 200, η chirp δουλεύει από το εύρος των 170 μέχρι 210 και εκπέμπει συνεχόμενα μέσα σε αυτό το εύρος. Το μηχάνημα που πρέπει να έχει και αυτό chirp επεξεργαστή λαμβάνει αυτές τις εκπομπές, διαλέγει ποια είναι η καλύτερη και μας εμφανίζει την καλύτερη εικόνα, με την καλύτερη ευκρίνεια να το πω έτσι, στην οθόνη μας. Έχουμε την καθαρότερη εικόνα. Αυτό είναι στην πράξη που κάνει η τεχνολογία chirp.
Το ίδιο και για τα βαθιά. Δηλαδή, αν έχουμε μια χαμηλή συχνότητα όπως είναι 50, σταθερή όμως, πάντα παίρνουμε το αποτέλεσμα της 50. Ενώ στη τζιρπ έχουμε από 30 έως 60. Εκπέμπει σε όλο το εύρος των συχνοτήτων, παίρνει την καλύτερη, επιστροφή, να το πω, του ήχου και μας εμφανίζει στην εικόνα μας. Αυτές είναι δύο βασικές διαφορές. Άρα λοιπόν, αυτός που θέλει να επιλέξει μέσα από τις δύο τεχνολογίες, πρέπει να κατασταλάξει τι πληροφορίες θέλει να λάβει. Μέτρησης ψαριών και αναγνώριση του βυθού και, να σας πω την αλήθεια, και μια οικονομικότερη λύση ή νέα τεχνολογία τσιρ με μεγαλύτερη ευκρίνεια. Είναι δική σας επιλογή ανάλογα με αυτά που θέλετε να λάβετε. Σε συνέχεια προηγούμενου επεισοδίου, αφού επιλέξαμε το μάτι που είναι κατάλληλο για το σκάφος μας και για το ψάρεμα που θέλουμε να κάνουμε, το α και το ω είναι η σωστή τοποθέτηση. Τι σημαίνει αυτό? Εχθρός μας στην επιφάνεια και εκεί που βρίσκεται το μάτι είναι ο αέρας. Όσο σύμμαχος είναι στο βυθό, που είπαμε για να ανεχνεύσουμε τους στόχους. Στην επιφάνεια, εκεί που βρίσκεται το σκάφος μας, θέλουμε με τη σωστή τοποθέτηση να αποφύγουμε τον αέρα για τον πολύ απλό λόγο να μην έχουμε παράσταση στην οθόνη μας και να μην χάνουμε την επαφή με το βυθό. Όταν ο αέρας βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του ματιού, το μηχάνημα δεν βλέπει. Το μηχάνημα δεν μπορεί να μας εμφανίσει εικόνα. Οπότε πρέπει να μελετήσουμε τη γάστρα μας, να πάρουμε το μάτι που είναι κατάλληλο για το σκάφος μας και να το τοποθετήσουμε σε τέτοιο σημείο ώστε όταν πλανάρει το σκάφος ή όταν προχωράει το σκάφος, ο αέρας που έρχεται από την πλώρη προς την πυρήμη να φεύγει πάνω από την επιφάνεια του ματιού και όχι από κάτω. Δηλαδή, όταν είναι στην πρίμνη, θα πάει κοντά στο τελικό V του σκάφους, έχοντας μια απόσταση που ορίζει ο κατασκευαστής του ματιού από την προπέλα του σκάφους, και όταν είναι από κάτω, θα πάει σε τέτοιο σημείο πάλι που θα αποφεύγει ενδεχομένως άλλα μάτια που είναι μπροστά ή άλλες κατασκευές, να το πω έτσι, που είναι στη γάστρα, όπως διάφορα step και διάφορους, πώς να το πω, υδροροές που βρίσκονται στη γάστρα, να τα αποφύγουμε και να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορεί ο αέρας να περνάει πάνω από αυτή την επιφάνεια και όχι από κάτω. Σε συνέχεια, στο ψάρεμά μας, θέλουμε με το μάτι μας να βλέπουμε με ταχύτητα. Δηλαδή, θέλουμε με το βυθόμετρό μας να έχουμε ταχύτητα στην εικόνα μας, στην οθόνη μας. Οπότε, ένας άλλος παράγοντας που θέλουμε να είναι σωστή τοποθέτηση είναι για όταν τρέχουμε να έχουμε εικόνα ώστε να σκανάρουμε γρήγορα μεγάλες περιοχές ή όταν πηγαίνουμε ένα ταξίδι να μπορούμε να δούμε κάποια σημαντικά ανεβοκατεβάσματα που μπορεί να είναι ένα κεφάλι ξέρας, ένα μεγάλο μονόμετρο που πάρα πολλές φορές πηγαίνοντας κάπου έχουμε ανακαλύψει ένα τόπο θησαυρό, οπότε να μπορούμε τρέχοντας να έχουμε εικόνα στο όργανό μας. Μην περιμένουμε να δούμε ψάρια καθώς τρέχουμε, αλλά να δούμε το ανεβοκατέβασμα που θα το μαρκάρουμε και μπορεί αυτό να κρύβει ένα θησαυρό όσο αφορά τα ψάρια, έτσι. Οπότε, αν πάλι δεν ξέρετε να τοποθετήσετε το μάτι, καλό είναι να μιλήσετε με τον κατασκευαστή ή με αυτόν που σας έχει προμηθεύσει το βυθόμετρο και το μάτι, ώστε να σας δώσει σωστές συμβουλές. Αυτός ξέρει να σας καθοδηγήσει και ενδεχομένως να σας τοποθετήσει το μάτι εκεί που πρέπει. Συνδυασμός τεχνολογίας, GPS plotter, δορυφορικό σήμα, χάρτες ηλεκτρονικοί και ανιχνευτής ψαριών, δηλαδή εικόνα του βυθού μπροστά στα μάτια μας. Αυτά τα δύο πρέπει να παντρευτούν για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στο ψάρεμα. Πολύ απλά λόγια. Καθώς σκανάρουμε μια περιοχή, μπορούμε να βρούμε διάφορα σημεία που μας ενδιαφέρουν ή μπορούμε να δούμε στόχους, ψάρια. Αυτά πρέπει κάπως να τα σημαδέψουμε, που λέμε στην ψαρευτική γλώσσα. Παλιότερα πηγαίναμε σε ένα σημείο και βάζαμε κάποια σημάδια στη στεριά. Κάποιο λοιπόν σταθερό σημείο που μπορεί να μείνει σαν αναφορά. Τώρα πλέον έχουμε εξελιχθεί, έχουμε τα GPS plotter. Οπότε, βλέποντας κάποια ψάρια ή κάποια πέτρα ή κάποιο τόπο τέλος πάντων μας ενδιαφέρει, απλά πατάμε ένα κουμπί, το point, και αφήνουμε το σημάδι μας πάνω στον ηλεκτρονικό μας χάρτη. Έτσι μπορούμε να πάμε να το ξαναβρούμε. Αυτή είναι η ουσία, και να έχουμε ένα αρχείο μετονομάζοντας κιόλας όλα αυτά τα σημάδια που έχουμε βρει, και έχουμε το αρχείο μας και μπορούμε να το βρούμε την επόμενη φορά.
Άρα λοιπόν, έχοντας τα στίγματα σε κατηγορίες, είναι εύκολο να τα βρούμε στη λίστα με τα σημάδια μας και να τα αναγνωρίσουμε πάνω στο χάρτη. Από εκεί και πέρα μπορούμε να γράψουμε διάφορες πληροφορίες. Δηλαδή, μπορούμε να γράψουμε τι ψάρι πιάσαμε, μπορούμε να γράψουμε τι βάρος είχε, μπορούμε να γράψουμε τι είδος είναι ο βυθός ή μπορούμε να γράψουμε παραπάνω πληροφορίες, παράδειγμα για τον καιρό, για το αν είχε... αν έτρωγαν τα ψάρια εκείνη τη μέρα ή όχι. Άρα λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα, εκτός από την ονομασία, να βάλουμε και κάποια άλλα χρήσιμα σχόλια, που αυτά μας βοηθάνε στο να έχουμε όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται. Ας μείνουμε μέχρι εδώ. Σε επόμενο επεισόδιο θα δούμε τη χρήση των χαρτών και πώς τους διαλέγουμε ανάλογα με τη συμβατότητα στο μηχάνημά μας. Ένα άλλο κομμάτι όσον αφορά τα GPS plotter είναι οι χάρτες. Πρέπει να έχουμε ένα χάρτη μέσα στο GPS plotter. Αυτό ακούμε, αυτό πρέπει να αγοράσουμε, αυτό πρέπει να επιλέξουμε. Οι χάρτες είναι από συγκεκριμένες εταιρείες όπως είναι C-Map ή Navionics ή παράδειγμα οι χάρτες ή Map Media. Από εκεί και πέρα ο κάθε χάρτης αναφέρει και περιλαμβάνει κάποιες πληροφορίες έξτρα όπως είναι παραπάνω ισοβαθείς, πιο λεπτομερείς ισοβαθείς, δηλαδή η κατανομή των βαθών είναι πιο λεπτομερή πάνω στην οθόνη μας ή μπορεί να έχει κάποιες παραπάνω πληροφορίες όσον αφορά τη στεριά, δηλαδή αν έχει κάποια εστιατόρια, κάποια βενζινάδικα, κάποιες μαρίνες. Όλες αυτές τις πληροφορίες είναι μέσα γραμμένες στο χάρτης. Ο κάθε χάρτης πρέπει να είναι συμβατός με το μηχάνημα και κάθε μηχάνημα συμβατός με το χάρτη. Αυτό μας το λέει πάλι ο κατασκευαστής του μηχανήματος. Δηλαδή δεν παίρνουμε οποιοδήποτε χάρτη. Παίρνουμε ένα χάρτη που η εταιρεία που τον έχει βγάλει, το πρωτόκολλο της είναι συμβατό με το μηχάνημά μας ώστε να το διαβάσει. Οπότε λίγο προσοχή και στο θέμα των χαρτών. Αυτά είχα να πω όσο αφορά το GPS plotter και βυθόμετρο. Είναι ένας συνδυασμός απαραίτητος που πρέπει να χρησιμοποιεί ο κάθε σύγχρονος ψαράς. Επίσης, μπορούμε να δούμε τρισδιάστατα στην οθόνη μας τη στεριά ή το βυθό. Αυτό το προσφέρει ο χάρτης. Δηλαδή, υπάρχουν χάρτες με 3D data της στεριάς και του βυθού. Βοηθάνε πάρα πολύ ώστε να δούμε πώς είναι η χαρτογράφηση του βυθού, γιατί μας ενδιαφέρει ο βυθός. Ή επίσης, υπάρχουν χάρτες που προσφέρουν έξτρα πληροφορίες όσον αφορά τις δορυφορικές φωτογραφίες. Δηλαδή υπάρχουν χάρτες που έχουν μέσα δορυφορικές φωτογραφίες, οπότε κλικάροντας πάνω σε ένα σημείο που θέλουμε να πάμε, σε ένα νησί, σε μια περιοχή που δεν τη γνωρίζουμε, μπορούμε να δούμε πώς είναι ακριβώς εκείνο το σημείο. Τώρα, κάποιος εκμεταλλεύεται όσον αφορά το ταξίδι του για βόλτα, κάποιος εκμεταλλεύεται για το ψάρεμα. Δηλαδή μπορεί να δει πώς είναι έξω η στεριά, οπότε να ξέρει πού θα δέσει το σκάφος, πού θα βουτήξει και διάφορες άλλες τέτοιες πληροφορίες. Ξέροντας λοιπόν το χάρτη που είναι συμβατός για το μηχάνημά μας, μπορούμε να επιλέξουμε και τον αντίστοιχο χάρτη που προσφέρει κάθε εταιρεία ή τις παραπάνω εφαρμογές που μπορούμε να ξεκλειδώσουμε μέσα στο χάρτη. Γιατί πολλοί χάρτες πλέον είναι και ηλεκτρονικοί χάρτες. Δεν είναι μόνο οι γνωστές κάρτες SD που έχουμε συνηθίσει να αγοράζουμε, αλλά υπάρχουν και χάρτες ηλεκτρονικοί που μπορούν να προσφέρουν διάφορες άλλες λειτουργία, εννοείται βέβαια με έξτρα κόστος, αλλά κάνουν τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη. Φτάνει να μπορεί το μηχάνημά μας να τις διαβάζει. Κλείνουμε λοιπόν και με το δεύτερο κεφάλαιο όσο αφορά το GPS plotter και το βυθόμετρο και πιστεύω να έχετε καταλάβει την αναγκαιότητα των δύο αυτών συνδυασμών, δύο αυτών τεχνολογιών, ώστε να έχουμε ένα σύγχρονο ψάρεμα, εννοείται βέβαια ότι είμαστε και σύγχρονοι ψαράδες. Ραντάρ. Τι είναι, από τι αποτελείται και πού χρησιμεύει στην πράξη. Το ραντάρ ανακαλύφθηκε για πολεμικούς σκοπούς, για στρατιωτικούς σκοπούς. Δηλαδή για να ανιχνεύσουμε τον εχθρό πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας σε μακρινή απόσταση. Το ραντάρ στις μέρες μας έρχεται να μας προστατεύσει όσο αφορά την ασφαλή ναυσιπλοεία στο κομμάτι των σκαφών αναψυχής αλλά και των εμπορικών πλοίων. Δηλαδή, εκπέμπουμε ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή σήματα γενικότερα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, χτυπάνε σε ένα στόχο, σε ένα αντικείμενο, επιστρέφουν και έχουμε μια εικόνα στην οθόνη μας και μπορούμε να αναγνωρίσουμε αν είναι κάποιο σκάφος ή αν είναι στεριά, κάποιο νησί, κάποια ξέρα, κάποια βραχονισίδα. Οπότε μπορούμε να την αποφύγουμε. Αυτή είναι η βασική του λειτουργία. Τώρα, το ραντάρ αποτελείται από την οθόνη και τον επεξεργαστή και από την κεραία, την αντένα. Τις κεραίες τις χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες, κλειστού τύπου και ανοιχτού τύπου. Οι κεραίες αποτελούνται στην ουσία από δύο κομμάτια, το reflector
και το σύστημα που κάνει την εκπομπή. Στις κλειστές κεραίες δεν μπορούμε να το δούμε αυτό γιατί είναι εσωτερικά. Στους ανοιχτού τύπου είναι αυτό που βλέπουμε να γυρίζει κεραία γύρω-γύρω. Έτσι λοιπόν η επιλογή του ραντάρ γίνεται με ανάλογα τις απαιτήσεις που έχει ο καθένας μας όσο αφορά στο να ανιχνεύσει στόχους ανάλογα με την απόσταση. Όσο πιο μακριά η στόχη, τόσο περισσότερη δύναμη θέλουμε στο ραντάρ. Οπότε το ραντάρ που θα επιλέξουμε θα πρέπει να είναι της αντίστοιχης δύναμης που χωρίζεται σε κιλοβάτ ή σε βάτ. Η μέτρηση του ραντάρ γίνεται σε ναυτικά μίλια, δηλαδή λέμε ένα ραντάρ ότι χτυπάει 36 μίλια, 48 μίλια, 64 ή 96 μιλίων. Δηλαδή μπορεί να φτάσει μέχρι αυτή την απόσταση να χτυπήσει κάτι και να επιστρέψει πίσω. Στην πράξη τώρα είπαμε το ραντάρ το χρησιμοποιούμε για την ασφαλή ναυσιπλοεία. Ταξιδεύοντας λοιπόν βράδυ θέλουμε να δούμε τι υπάρχει γύρω από το σκάφος μας και να το αποφύγουμε. Οπότε έχοντας το ραντάρ στην οθόνη μας ξέρουμε σε απόσταση 5, 10, 30, 60 μιλίων τι υπάρχει γύρω από αυτό. Οπότε το ταξίδι μας γίνεται πιο ασφαλές. Όσο αφορά στο ψάρεμά μας χρησιμοποιούμε το ραντάρ για να πάμε με ασφάλεια, κυρίως άμα ταξιδεύουμε νύχτα, βράδυ. Από εκεί και πέρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ώστε να δούμε στην περίμετρο που θέλουμε να ψαρέψουμε αν υπάρχουν άλλα σκάφη, ώστε να μην μας δουν παράδειγμα ή να μην πάρουν το σημείο που ψαρεύουμε ή αντίστοιχα να το πω και λίγο πιο πονηρά, να πάρουμε κάποιο άλλο σημάδι εμείς. Ας μείνουμε μέχρι εδώ όσο αφορά στο τι αποτελείται το ραντάρ και σε επόμενα επεισόδια θα δούμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο ψάρεμά μας, στην πράξη δηλαδή, και πώς δουλεύει αυτό τεχνικά. Πόσο χρήσιμο είναι το ραντάρ και πόσο μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε στην πράξη. Είπαμε, το ραντάρ θα μας προστατεύσει επειδή θα μας δείξει τι υπάρχει γύρω από το σκάφος μας. Οπότε, αν φύγουμε νύχτα ή αν υπάρχει ομίχλη ή αν έχουμε μια δυσκολία στην ορατότητα, θα μας δείξει τι υπάρχει τριγύρω ώστε στην ουσία να μην πέσουμε πάνω. Τώρα από εκεί και πέρα όταν πάμε σε ένα σημείο που θέλουμε να ψαρέψουμε μπορούμε να βάλουμε μια περίμετρο, μια ζώνη που λέμε εμείς στη γλώσσα μας ώστε οτιδήποτε έρθει μέσα σε αυτή τη ζώνη να μας προειδοποιήσει ώστε κάτι εισήλθε και πρέπει να φύγουμε για να μην δούνε το σημείο που ψαρεύουμε. Από εκεί και πέρα και λίγο πιο πονηρά το ραντάρ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να δούμε τα σημεία που είναι οι άλλοι. Τώρα θα πάρουμε το σημάδι τους, θα τους αποφύγουμε, αυτό είναι απόφαση του καθενός. Πέρα από αυτά, άλλη μια πολύ ωραία λειτουργία είναι ότι όταν έχουμε κάνει ένα γυροβόλιο για να κοιμηθούμε το βράδυ σε ένα κόλπο, σε μια περιοχή και θέλουμε να δούμε και θέλουμε μάλλον να προστατευτούμε ώστε να μην πέσει κάποιος πάνω μας, μπορούμε να ορίσουμε ένα alarm zone, μια ζώνη ώστε οποιοδήποτε έρθει, όπως είπαμε και πριν, για να μην έρθει κοντά μας και μας δει οτιδήποτε, μπορούμε να βάλουμε μια ζώνη ώστε όταν εισέλθει κάποιος μέσα να μην πέσει πάνω μας ενώ εμείς κοιμόμαστε. Και να βαρέσει κάποιος συναγερμός, να βγει κάποιος συναγερμός ώστε να ξυπνήσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια ενέργεια. Οπότε οι λειτουργίες του ραντάρ είναι πολλές και πολύ χρήσιμες. Ειδικότερα όταν μιλάμε για το θέμα της ασφάλειας. Πάμε τώρα να δούμε λίγο πιο τεχνικά, να δούμε τι υπάρχει μέσα στην καρδιά του ραντάρ, πώς δουλεύει. Έχουμε την οθόνη που συνήθως είναι και ο επεξεργαστής μέσα και έχουμε και την αντένα, τις κεραίες. Η οθόνη μπορεί να επεξεργαστεί το σήμα που μας έρχεται από την αντένα, δηλαδή η αντένα του ραντάρ στέλνει, λαμβάνει, το περνάει στην οθόνη και αυτό μας το βγάζει σαν γραφικά μπροστά μας. Συνήθως θα δείτε το χαρακτηριστικό κύκλο του ραντάρ, διάφορους κύκλους που ορίζουν και την κλίμακα, δηλαδή την εμβέλεια που μπορεί το ραντάρ να εκπέμψει και να λαμβάνει το σήμα. Από εκεί και πέρα έχουμε τη λειτουργία του radar overlay που είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Αν έχουμε ένα GPS plotter και ένα ραντάρ ή ένα πολυμηχάνημα που περιλαμβάνει και τα δύο, μπορούμε την εικόνα του ραντάρ να τη ρίξουμε, όπως λέμε στη γλώσσα μας, πάνω στο χάρτη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε αν όλη αυτή η στεριά που βλέπουμε στο ραντάρ μας ο στόχος, αν είναι κάποιο νησί, ποιο νησί είναι ή αν είναι οτιδήποτε άλλο που είναι επικίνδυνο για μας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό, δηλαδή έχουμε πάνω στο χάρτη μας το τι χτυπάει το ραντάρ μας, οπότε είναι πολύ εύκολο χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις να ξέρουμε αν πρόκειται για κάποιο πλοίο ή για στεριά και ποια στεριά είναι. Παραδείγματος χάρη χτυπάμε ένα νησί, ποιο νησί είναι αυτό ή χτυπάμε μια βραχονησίδα. Έχουμε άριστη γνώση επειδή τις πληροφορίες και τις ονομασίες μας τις δίνει ο χάρτης.
Από εκεί και πέρα τα ραντάρ χωρίζονται ως προς τη δύναμή τους, δηλαδή ως προς τα κιλοβάτ ή τα βατ. Έχουμε τα ραντάρ με τον ηλεκτρομαγνήτη που ονομάζεται μάγνετρον και έχουμε και τα ραντάρ, τα ντόμπλερ, τα solid state ραντάρ που δεν περιλαμβάνουν μαγνήτη για να εκπέψουν το σήμα, αλλά στην ουσία ένα τσιπάκι. Τα ραντάρ αυτά είναι τα λεγόμενα μειωμένης ακτινοβολίας που θα τα ακούσετε, δηλαδή δεν είναι τόσο επιβλαβή προς τον ανθρώπινο οργανισμό όταν το σήμα του ραντάρ έχετε πάνω στο σώμα μας. Είναι η νέα γενιά ραντάρ που το χαρακτηριστικό της είναι ότι μπορεί να δουλέψει σε λιγότερα βατ και γι' αυτό λέμε ότι είναι και μειωμένης ακτινοβολίας. Αυτές είναι οι βασικότερες πληροφορίες και ο διαχωρισμός όσο αφορά τα ραντάρ. Σε επόμενα επεισόδια θα αναλύσουμε τα multi-beam sonar με πολλά μυστικά. Multi-beam sonar. Η εξέλιξη των βυθομέτρων, των ηχοβολιστικών. Έχουμε μονή εκπομπή και πολλαπλές εκπομπές. Αυτό είναι το multi-beam sonar. Είναι πολυδεσμικό βυθόμετρο ανιχνευτής πταριών. Αποτελείται πάλι από τον επεξεργαστή όπως τα απλά βυθόμετρα και από την βεντούζα το μάτι που αυτή τη φορά περιλαμβάνει πολλούς μικρούς κρυστάλλους που εκπέμπουν πολλαπλές δέσμες. Σήμερα τα multi-beam sonar έχουν μπει και στη ζωή μας στο ερασιτεχνικό ψάρεμα. Παλιότερα ήταν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε multi-beam sonar που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έναν ερασιτέχνη ψαρά. Αποτελείται από το μάτι που πρέπει να είναι το κατάλληλο για το σκάφος μας, όπως έχουμε ξανααναφέρει, και πρέπει να το διαλέξουμε ανάλογα με την κατασκευή του σκάφους. Τα multi-beam sonar περιλαμβάνουν πολλές δέσμες. Οι δέσμες αυτές είναι της τάξης του αριθμού των 40, των 100, των 200 δεσμών, ανάλογα με την κατασκευή και ανάλογα βέβαια με την τιμή και το κόστος του κάθε ενός sonar. Από εκεί και πέρα έχουμε τον επεξεργαστή, την οθόνη μας και το μάτι. Το μάτι είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να εκπέμπει σε ένα μεγάλο εύρος, δηλαδή μπορούμε να σκανάρουμε ένα μεγάλο εύρος στο βυθό. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Το ότι χωρίζεται σε μικρές δέσμες μας δίνει το πλεονέκτημα της πολύ καλής ανάλυσης. Η ανάλυση αυτή έρχεται στην εικόνα μας με διάφορους τρόπους που θα τους εξηγήσουμε. Όσο αφορά τώρα την εγκατάσταση, πάλι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι επειδή μιλάμε για multi-beam και είναι λίγο πιο ευαίσθητα όσο αφορά την εκπομπή από τα απλά βυθόμετρα, πρέπει να είναι πολύ καλή και να αποφεύγουμε τον αέρα που έρχεται από την πλώρη προς την πρίμη στο σκάφος μας. Τα multi-beam sonar μας δίνουν επίσης τη δυνατότητα να κάνουμε πάρα πολύ καλή χαρτογράφηση του πυθμένα. Υπάρχουν και ανάλογα software που μπορούν να συνδεθούν παράλληλα και τη χαρτογράφηση του multi-beam να την περάσουμε πάνω στο χάρτη και να έχουμε μια τριζιάστατη απεικόνηση του βυθού που είναι πραγματικά ιδιωτική, πριβέ που λέμε, γιατί απλά από εκείνο το σημείο έχουμε περάσει μόνο εμείς και την έχουμε καταγράψει. Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο αρχείο, γιατί όπως καταλαβαίνετε το έχουμε χαρτογραφήσει, μπορούμε να το μελετήσουμε και μπορούμε να βρούμε τα κατάλληλα σημεία που τα έχουμε βρει μόνο εμείς και να έχουμε μια επιτυχημένη ψαριά στο μέλλον. Σημαντικό πλεονέκτημα των multi-beam, είπαμε ότι σκανάρουμε ένα πολύ μεγάλο εύρος που δεν μπορούν να μας το δώσουν οι απλοί ανιχνευτές ψαριών. Δηλαδή, συνήθως σκανάρουμε δύο φορές το βάθος. Είμαστε 50 μέτρα, σκανάρουμε 50 δεξιά, 50 αριστερά. Είμαστε 100, 100 και 100. Επίσης, έρχεται να προσθεθεί ότι επειδή έχουμε ξεχωριστές δέσμες και κάθε μία δέσμη μπορεί να χτυπήσει και κάτι, μπορούμε να καταλάβουμε από ποια πλευρά είναι ο στόχος. Δηλαδή, χτυπάμε κάτι δεξιά, το multi-beam μπορεί να μας πει ότι είναι δεξιά και σε αυτή την απόσταση. Ενώ στο απλό βυθόμετρο που έχουμε μία δέσμη, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, ούτε μπορεί να το καταλάβει ο επεξεργαστής του μηχανήματος. Οπότε, είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο, γιατί αν βρούμε μια πέτρα στα 30 μέτρα, θα ξέρουμε ότι είναι δεξιά μας στα 30 μέτρα και δεν θα βουτήξουμε εδώ που βρισκόμαστε εμείς με 30 μέτρα απόσταση ή δεν θα ψαρέψουμε σε αυτό το σημείο, θα πάμε να τη βρούμε ακριβώς εκεί που βρίσκεται. Παράλληλες λειτουργίες είναι και η λειτουργία του side scan, της φωτογραφική δηλαδή απεικόνησης, αλλά και της κάθετης άρρωσης που μπορούμε να δούμε πώς πραγματικά εκπέμπει ο υπέρηχος και να βλέπουμε live το χτύπημα ενός ψαριού ή πάλι να δούμε με περισσότερη ακρίβεια από ποια πλευρά του σκάφους βρίσκονται τα ψάρια ή κάποια πέτρα. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε,
οι πληροφορίες που μας δίνει το MultiBeep είναι πολύ περισσότερες από τα απλά ηχοβολιστικά, από τους απλούς ανιχνευτές ψαριών. Είναι το μέλλον, κατευθυνόμαστε προς τα εκεί. Πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον θα λειτουργούμε όλοι MultiBeam. Θα συνεχίσουμε την ανάλυση της MultiBeam τεχνολογίας. Μείνετε μαζί μας και κάντε subscribe στο κανάλι μας.